Τα αθλητικά μας. Η κυρία Έρβη είναι εδώ με τα πορτοκαλί τη. Και το μαλλί μαζεμένο. Και τα σπουδαρίκια της, τα ωραία. Όταν τα ακούσα από μια τόσο ωραία γυναίκα αυτά. Πώς το γύρισα, το έκανα τώρα. Ένα-ένα είμαστε. Ένα-ένα. Γλυκά που είναι, Άκη. Γλυκά που είναι, έμαθα ότι γιόρταζε. Είμαστε όλοι σε δίαιτα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την τοποθέτηση του έγκριτου, ακριβώς, του έγκριτου νομικού και κορυφαίου παράγοντα επί σειρά ετών σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ του κ. Τάκη Μπαλτάκου στο Total Football. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει νομική υπόσταση όλη αυτή η ιστορία με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και τόνισε ότι θα δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ σύμφωνα βέβαια με τις δικές του νομικές γνώσεις, οι οποίες είναι αδιαφυσβήτητες. Έτσι, πάμε να δούμε τι είπε. Δεν βλέπω θέμα. Δηλαδή, δεν βλέπω θέμα καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, εννοούμε καθόλου. Νομικό θέμα μιλάμε. Δεν μιλάμε ούτε για σοφίσματα, ούτε για κουτσομπολιά, ούτε για φλιναφήματα νομικά ή πολιτικάντικα. Μιλάμε για νομικά και νομικά δεν βλέπω να υπάρχει θέμα. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει εμπειρία βεβαίως διοικητική, ένα θέμα πάρα πολύ απλό και ένα θέμα ανύπαρκτο το εμφάνισε με τέτοιο τρόπο, με τόσο σύνθετο τρόπο, ούτως ώστε να νομίζει κανείς, εκείνος ο οποίος το διαβάζει, ότι έχει συμβεί κάτι το ιδιαίτερο. Θα έπρεπε, για να υπάρχει θέμα, ένας μέτοχος του ΠΑΟΚ να έχει μετοχές ΠΑΕ Ξάνθης. Δεν υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε ένα διοικητικό στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κ. Γαγκάτσης, ας πούμε, να έχει μετοχές ΠΑΕ Ξάνθης ή να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Ξάνθης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχει συμβεί. Θα έπρεπε μια εταιρεία συνδεδεμένη με τον ΠΑΟΚ, μια θυγατρική του ΠΑΟΚ, να έχει μετοχές ΠΑΕ Ξάνθης. Δεν υπάρχει. Θα έπρεπε μια εταιρεία συνδεδεμένη με τον ΠΑΟΚ, μια εταιρεία θυγατρική του ΠΑΟΚ, να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην ΠΑΕ Ξάνθη. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει ο αθλητικός δικαστής, όταν την πάρει την έκθεση αυτή, να τη δούμε και εμείς βέβαια, να δούμε τι ακριβώς θα γράψουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί εγώ απορώ, σαν νομικός και πολλά χρόνια στον επαγγελματικό αθλητισμό, όπως ξέρετε, απορώ τι θα γράψουν. Με ποιο τρόπο δηλαδή ο ΠΑΟΚ ελέγχει την ΠΑΕ Ξάνθη. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι θα έχουμε μια πλήρη απαλλαγή του ΠΑΟΚ σε απόφαση δηλαδή, η οποία θα στηρίζεται στην ουσιαστική μη βασιμότητα της έκθεσης επιτροπής αυτής συγκεκριμένης. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα απαλλαγεί ουσιαστικά, στην ουσία. Ήταν σαφής και ξεκάθαρος, νομίζω. Και ο Μπαλτάκος δεν είναι τυχαία προσωπικότητα, ειδικά στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και σε επίπεδο νομικών. Και βέβαια, είναι και δικηγόρος. Έτσι, πάμε να κινηθούμε λοιπόν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Πάμε στο αθηναϊκό ντέρμπι που είχαμε 1-0, είχε κίτρινο χρώμα. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ένας συνήθις ύποπτος από τα παλιά, ο Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος σκρόρε στην πρώτη του εμφάνιση. Με το που επέστρεψε, δηλαδή έβαλε γκολ. Ακριβώς. Και χάρισε την νίκη στην ΑΕΚ. Ακριβώς, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται έχει γυρίσει ορεξάτος. Πάμε λοιπόν και στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Όφη με 4-0. Στο 50 ο Λιμιός κέρδισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπίσεσβαρ. Ο Σωτηρίου απέκρουσε προσωρινά όμως, γιατί ο ΑΚΠΟΜ πήρε το rebound και άνοιξε το σκόρ για το δικέφαλο του Βορρά. Το 2-0 έκανε ο Άγγλος επιθετικός και πάλι 10 λεπτά αργότερα από την άσπρη βούλα. Τον δείχτη του σκόρ σε 3-0 ανέβασε στο 66ο λεπτό ο Λάμπρου με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Μίσιτς. Και το τελικό 4-0 έγραψε ο Αουγκούστο στο 83 με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων της 23ης αγωνιστικής στο βίντεο που ακολουθεί. Με γκολ λύτρωση του Χασάν στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός επικράτησε δύσκολα στο Περιστέρι με 1-0 του Ατρομήτου. Στην Τρίπολη, Αστέρας και Άρης ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 13 με κοντινή κεφαλιά του Βέλεθ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φετφατζίδη με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 26 με σου του Φερνάντεθ. Οι δύο αναμετρήσεις του Σαββάτου, Πανιόνιος Ξάνθη και Λαμία ΑΕΛ, ολοκληρώθηκαν ισόπαλες χωρίς θέρματα, ενώ η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει σήμερα με τον αγώνα του Πανετολικού με το Βόλο στις 6. Και τώρα θα αλλάξουμε χώρο. Ναι. Πάμε στο Στίβο, όπου ιστορία έγραψε ο νεαρός Σουηδός Άρμαντ Ντουμπλάντης στο επικοντό, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ 6-17. 6-17. 6-17. Βλέπουμε ότι το 6-20 πλησιάζει σιγά-σιγά. Ναι, ναι. Στο κλειστό Στίβου στο Τόρουν στην Πολωνία. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε ο Λαβιλενή με 6-16 από το 2014 και να πούμε ότι στον ανοιχτό Στίβο το έχει ο μεγάλος Σεργέι Μπούμκα από το 1994 με 6-14. Ουσιαστικά είναι παραπάνω η επίδοση του Ντουμπλάντης, αλλά είναι στον κλειστό Στίβο και όχι στον ανοιχτό. Στον ανοιχτό, σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύη. Και εγώ, καλημέρα. Καλά κάνει και το πανηγύρι έτσι. Καλά κάνει. Είναι και 20 χρονών μόνο, βέβαια. Α, έχει μέλλον.